Να ξεκινήσουμε όμως με τη Μαρία Ρόνη, η οποία βρίσκεται στο Παρίσι. Μαρία, σε λιγότερο από 12 ώρες ανοίγουν οι κάλπες για τον δεύτερο κρίσιμο γύρο των εκλογών, με τους Γάλλους να προσέρχονται σε κλίμα διχασμού και πόλωσης. Έτσι είναι, αυτός ο δεύτερος γύρος είναι ο καθοριστικός για τις βουλευτικές εκλογές εδώ στη Γαλλία. Εκλογές που χαρακτηρίζονται από πολλούς αναλυτές ιστορικές, γιατί είναι η πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία της Γαλλίας που η ακροδεξιά βρίσκεται τόσο κοντά στην εξουσία. Όμως αυτή η δυναμική της ακροδεξιάς που βγήκε πρώτη στον πρώτο γύρο την περασμένη Κυριακή, έλαβε ένα 33%. Φαίνεται ότι επιβραδύνεται για τον δεύτερο γύρο, σύμφωνα με όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά το δημοκρατικό. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, Μαρία, ότι θα αποκτήσει τελικά αυτοδυναμία. Μάλλον το αντίθετο. Ακριβώς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ναι, μεν το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν θα είναι πρώτο σε έδρες, θα έχει την πλειοψηφία σε έδρες στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, δεν θα έχει όμως την απόλυτη πλειοψηφία που είναι 289 έδρες από τις 577. Σύμφωνα με μια τελευταία δημοσκόπηση φαίνεται ότι απομακρύνεται αρκετά από την αυτοδυναμία η ακροδεξιά. Δίνουν στην Εθνική Συσπήρωση 170 με 210 έδρες πριν από μία εβδομάδα μετά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Πριν γίνουν οι αποχωρήσεις υποψηφίων για το δεύτερο γύρο, του έδιναν 240 με 270 έδρες. Άρα αρκετά απομακρύνθηκε η ακροδεξιά από την απόλυτη πλειοψηφία. Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι υψηλού κινδύνου και συχνά πέφτουν έξω, ειδικά σε ό,τι αφορά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Επομένως πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Εάν όμως επαληθευτούν αυτές οι δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι κανένα κόμμα δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία μέσα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Και αυτό σημαίνει ότι αμέσως την επόμενη μέρα θα πρέπει όλα τα κόμματα, οι τμήματα των κομμάτων, να ξεκινήσουν διεργασίες για να δουν αν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Εάν δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κυβερνηθεί η Γαλλία. Διότι σύμφωνα με το Σύνταγμα της Γαλλίας δεν μπορούν να ξαναγίνουν βουλευτικές εκλογές σε λιγότερο από ένα χρόνο, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι του 2025. Mm-hmm. Αρκετοί αναλυτές λοιπόν δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο και για μια τεχνική κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία για παράδειγμα. Βέβαια στη Γαλλία δεν υπάρχει παράδοση για κάτι τέτοιο, δεν έχει ξαναγίνει, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Ενώ το κλίμα είναι και ιδιαίτερα φορτισμένο, Μαρία. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, διότι έχουν σημειωθεί αρκετά επεισόδια, περίπου 50 επεισόδια, όπου χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία, όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. Για πολιτικούς λόγους υπάρχουν δεκάδες επιθέσεις σε πολιτικούς, γι' αυτό και 30.000 αστυνομικοί κινητοποιούνται αύριο βράδυ, Κυριακή, 5.000 αστυνομικοί στο Παρίσι. Να πούμε τέλος ότι η συμμετοχή και στο δεύτερο γύρο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προβλέπεται να είναι επίσης υψηλή, γύρω στο 69%, παρόλο που σήμερα ξεκινούν οι διακοπές για 20 εκατομμύρια Γάλλους, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες. Πολλοί από αυτούς έχουν αλλάξει το πρόγραμμα των διακοπών τους για να πάνε να ψηφίσουν. Ματίνα. Μάλιστα. Μαρία Ρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το εκλογικό θρίλερ στη Γαλλία.